Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Παρατείνονται ως την ερχόμενη Κυριακή 6 Ιουνίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές, επανεγγραφές στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αρταίων. Ωστόσο, το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες και από την Δημοτική Αρχή, αλλά και από την τοπική κοινότητα του Αγίου Σπυρίδωνα, είναι το ενδεχόμενο κλεισίματος του παιδικού σταθμού. Μέχρι τώρα όλες οι ενδείξεις αυτό τουλάχιστον δείχνουν. Ο Δήμαρχος, ο κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, προχθές είχε συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα αυτό και από ό,τι φαίνεται η Δημοτική Αρχή δίνει λύση. Όμως, για το ζήτημα του παιδικού σταθμού στον Άγιο Σπυρίδωνα και γενικότερα για το σχολείο, θα μιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Αρταίων, τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη. Κύριε Τσιρογιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το θέμα αυτό και από τους αντιδημάρχους και από τους κατοίκους, ακούσαμε ότι έχει απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία. Και κύριε Δήμαρχε, και εσείς, με το που δημιουργήθηκε και βλέπετε ότι μάλλον από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη ίσως και να μην ξαναλειτουργήσει ο παιδικός αυτός σταθμός, είχατε κατευθείαν μία συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δίνεται κάποια λύση και αν ναι, δίνεται μέσω του Υπουργείου ή έχετε δει και άλλον τρόπο? Καταρχήν να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ναι. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή ουδέποτε έχουμε βάλει το θέμα του κλεισίματος του παιδικού σταθμού στον Άγιο Σπυρίδωνα. Το λειτουργήσαμε και σε εποχές δύσκολες, με την έννοια ότι υπήρχαν και 3 και 4 και 5 παιδιά, όχι τώρα που μπορεί να έχει 7 και 8 και 10, και το κρατήσαμε ανοιχτό. Και από εμάς δεν μπήκε αυτό το ζήτημα. Όμως μπήκε το ζήτημα ότι θα πρέπει να συμμορφωθούμε όλοι στους παιδικούς σταθμούς σύμφωνα με ένα προεδρικό διάταγμα που βγήκε το 99 προεδρικό διάταγμα του 2017, που έβαζε κάποια θέματα ασφάλειας στους παιδικούς σταθμούς. Οι Δήμοι, όσον αφορά στους ιδιόκτητους παιδικούς σταθμούς, και επιχορηγήθηκαν για αυτό το σκοπό από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εμείς δηλαδή στους 9 ιδιόκτητους παιδικούς σταθμούς αυτή τη στιγμή υλοποιούμε μία εργολαβία προσαρμογής στα νέα δεδομένα που αγγίζει συνολικά τις 80.000 ευρώ, 900.000 δηλαδή, και ήδη είναι εργολάβος μέσα. Κάνουμε αυτό που απαιτείται. Απ' την άλλη, είχαμε μία περίπτωση στη Ράχη, που εκεί αντίστοιχα είχαμε έναν μισθωμένο παιδικό σταθμό που, ναι, παρά τις έγγραφες οχλήσεις μας, ο ιδιοκτήτης αδυνατούσε. Ή δεν μπορούσε, ή το κτίριο δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Και λύσαμε τη σύμβαση και τα παιδάκια εκεί απορροφήθηκαν είτε στο καλογερικό, είτε στους Κωνστακίους που κάναμε τον καινούργιο παιδικό σταθμό. Και εδώ, επειδή ήταν μισθωμένο το κτίριο και έλυγε το συμβόλαιο 31/5 του 2021, δηλαδή προχθές, μετά από 16 χρόνια και από παρατάσεις συνέχεια, εμείς είχαμε κάνει πρόεδροι δηλαδή των παιδικών σταθμών, και έχω και τα έγγραφα μπροστά μου, και το 2019 και το 2021, και έλεγαν στον ιδιοκτήτη ότι θα πρέπει να μας συμμορφωθεί σύμφωνα με την νομοθεσία. Εκείνος μέχρι στιγμής δεν το έκανε. Δεν ξέρω γιατί, δεν είχε καλή ενημέρωση για τους δικούς του λόγους μέχρι στιγμής, ή μπορεί οικονομικά να φοβήθηκε ότι μπορεί να απαιτούνται πολλά χρήματα, δεν το γνωρίζω. Και από τη στιγμή που δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο κτίριο στον Άγιο Σπυρίδωνα για παιδικό σταθμό, αναγκαστικά, και όχι ότι είχαμε πρόθεση εμείς ως Δημοτική Αρχή, θα έπρεπε να κλείσει ο παιδικός σταθμός. Και φτάνω εκεί και θα κάνω μια παρένθεση για να επανέλθω στο θέμα, να πω όμως ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν είναι όπως είναι τα νηπιαγωγεία, δηλαδή υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Είναι οι παιδικοί σταθμοί, εκ της σύστασής τους, έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους γονείς. Δηλαδή, όταν δουλεύουν οι εργαζόμενοι γονείς, πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς και αφήνουν τα παιδιά τους εκεί για να απασχοληθούν και να διαπαιδαγωγηθούν. Ναι. Όμως, και το λέω αυτό γιατί μπορεί εμείς αυτή τη στιγμή να έχουμε έναν αριθμό και να λέω ότι έχουμε 10 παιδιά στον Άγιο Σπυρίδωνα, αλλά αυτά τα 10 παιδιά είναι εργαζόμενων γονέων ή είναι γονέων οι οποίοι είναι άνεργοι, η μητέρα, και μπορεί στο σπίτι να φυλάξει το παιδί της. Άρα, με την ίδια λογική, θα μπορούσε να πει και χωριά μεγάλα, όπως μπορεί να είναι ο Ομότοπος, μπορεί να είναι Κορφοβούνη, μπορεί να είναι το Πολύδροσο, μπορεί να είναι άλλα μεγάλα χωριά, γιατί να μην κάνουμε και ένα παιδικό σταθμό στο δικό μας χωριό? Και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε σε κάθε δημοτική ενότητα έναν παιδικό σταθμό, δηλαδή στη Γραμμενίτσα για τη Δημοτική Ενότητα Βλαχερνών, στην Καμπή για τη Δημοτική Ενότητα Ξηροβουνίου, στις Χαλκιάδες για τη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέες, και στο Καλογερικό για τη Δημοτική Ενότητα Ανέζας. Και μιας και λέω για Ανέζα, από τα 20 παιδιά του Καλογερικού, τα 3-4 είναι από το Καλογερικό. Όλα τα άλλα μετακινούνται από μακριά. Ακόμα
στις Χαλκιάδες που έγινε ο παιδικός σταθμός από το ΕΣΠΑ, όταν είχε γίνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, από τον κύριο Παπαλέξη, ο σχεδιασμός, έλεγε ότι θα φιλοξενεί 50 παιδιά και είχαν πάρει τότε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο προϋπολογισμό έργου και μέσα η μελέτη λέει ότι θα απορροφηθούν και τα παιδιά από τον Άγιο Σπυρίδωνα. Όπως και αυτή τη στιγμή τα παιδιά, παράδειγμα να σας πω από τον Καλόβατο, πηγαίνουν στις Χαλκιάδες και μετακινούνται 3 και 4 χιλιόμετρα. Όχι, θέλω να σας πω ότι καμιά φορά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί όταν αυτό το κτίριο, και θα σας πάω στο κτίριο τώρα τι θα γίνει, θα έμεινε μια λογική το να κλείσει για κάποιους τεχνικούς λόγους, δεν θα αφήναμε εμείς τα παιδιά του Αγίου Σπυρίδωνα να μην πάνε κάπου, είτε αυτά λέγονται Χαλκιάδες, είτε λέγονται στην Άρτα στους παιδικούς σταθμούς. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τη μετακίνηση, κύριε Δήμαρχε. Ή στη Νέα Κερασούντα. Ναι. Συγγνώμη λίγο, ή στη Νέα Κερασούντα που μιλήσαμε και με τον Νίκο τον Καλατζή, τον Δήμαρχο, να απορροφηθούν εκεί κάποια παιδιά. Ναι. Αλλά όμως δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα παιδικό σταθμό σε κάθε χωριό. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Λογικό. Τώρα, πάμε στο προκείμενο, γιατί εμείς ποτέ δεν μπήκαμε στη διαδικασία να κλείσουμε κάτι το παιδικό σταθμό. Λογικό, λογικό αυτό. Ένα ερώτημα όμως πριν φτάσετε στη λύση και αυτό που θέλω μόνο να ρωτήσω, γιατί έμεινε το τελευταίο ας πούμε διάστημα για να γίνει όλος αυτός ο διάλογος, όταν μου λέτε ότι έχουν μεσολαβήσει χρόνια, που ξέρατε μια απόφαση ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ένας παιδικός σταθμός, γιατί πρέπει να φτάσουμε στο παραπέντε για να δούμε τι γίνεται και να υπάρχει όλη αυτή η φασαρία, κλείνει δεν κλείνει. Από τη στιγμή που το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή έστω και τους προηγούμενους μήνες, τον τελευταίο χρόνο, θα μπορούσε να υπάρχει μια συζήτηση, θα μπορούσε να υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός και να μην υπάρχει όλη αυτή η ένταση και η ανησυχία. Λοιπόν, σας απαντώ με έγγραφα. Υπάρχουν δύο έγγραφα εδώ που κρατάω στα χέρια μου, τα οποία αυτά τα έγγραφα όπως στάλθηκαν στον ιδιοκτήτη του παιδικού σταθμού Αγίου Σπυρίδωνα, στάθηκαν και στον ιδιοκτήτη του παιδικού σταθμού στη Γραμμενίτσα, που είναι και εκείνο μισθωμένο. Ναι. Ο ένας ιδιοκτήτης το κτίριό του το προσάρμοσε σύμφωνα με την νομοθεσία και δεν υπήρχε το παραμικρό πρόβλημα στη Γραμμενίτσα. Ο κύριος εκεί στον Άγιο Σπυρίδωνα για τους δικούς του λόγους μέχρι στιγμή. Έλεγε όμως ότι έχω την πρόθεση να το φτιάξω, γι' αυτό δηλαδή σας άφησε. Και πώς να πω, επαναπαυτήκατε σε αυτή του την απάντηση, σε αυτή του την προφορική δέσμευση. Δεν απάντησε, γι' αυτό επανέλθαμε με δύο έγγραφα και στις 11 Δεκάτου του 19 και στις 15 Δευτέρου του 21. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως εγώ μπορώ δηλαδή να πιέσω εσάς ένα κινητό σας, αν δεν θέλετε στον οποιοδήποτε να το φτιάξει ή όχι, άλλο κτίριο κατάλληλο εκεί στην περιοχή δεν υπάρχει, γιατί το ξέρουμε και μιλάμε και με τους κατοίκους και με τα τοπικά συμβούλια. Θα σας ρωτούσα και για το γυμνάσιο. Άρα εμείς εξαντλήσαμε όλα τα ενδεχόμενα για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Αλλά αν ο κύριος που έχει ένα κίνητο δεν θέλει να συμμορφωθεί όπως έγινε στη Ράχη, αλλά έγινε στη Γραμμενίτσα το ανάποδο που εκείνο συμμορφώθηκε, τότε εμείς συνεχίσαμε. Άρα όταν έγγραφα η πρόθεσή μας εκφράζεται και λέει ότι στον κύριο αυτόν, κύριε, συμμορφώσουμε το προεδρικό διάταγμα για να συνεχίσουμε να λειτουργούμε εμείς εκεί το παιδικό σταθμό. Άρα εκεί διαφαίνεται εγγράφος ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να συνεχίσει. Δεν μπορεί όμως να αφήνει μετέωρο να εωρείται αυτό το ερώτημα και στο παραπέντε, όπως σας είπα και λίγο πριν, να λέει ότι εγώ δεν μπορώ να συμμορφωθώ και μετά τι γίνεται. Ακούστε, δηλαδή μεσολαβούν δύο μήνες και ουσιαστικά αυτό είναι και το καλοκαίρι, η περίοδος των διακοπών. Ακούστε. Καταρχήν, σας λέω πάλι, από τη μία είναι η πρόθεση του ιδιοκτήτη και από την άλλη είναι τα θέματα ασφάλειας. Τα παιδιά δεν είναι σακιά. Mm-hmm. Τα παιδιά θα πρέπει να φιλοξενούμε με προεδρικές ασφαλείας κτίρια, γιατί έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Σας λέω και πάλι, αν ο κύριος αυτός δεν ήθελε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Άρα για να κάνουμε κι εμείς. Εδώ τώρα χωράει μεγάλη κουβέντα. Χωράει μια κουβέντα ότι είναι εύλογη η ανησυχία των πολιτών. Καμιά φορά μπαίνει και η σάλτσα ή παραπάνω, γιατί κάποιοι εκμεταλλεύονται κάποιοι πολιτικά και λαϊκίστικα κάποιες συναντήσεις. Εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Εμείς είμαστε εδώ και είμαστε πάντα δίπλα να λέμε αλήθειες και να λέμε πράγματα που γίνονται και όχι πράγματα που δεν γίνονται. Και τι λέω σε αυτό. Πήγα στο Υπουργείο Εσωτερικών, πήγα στο Υπουργείο Εσωτερικών και είπα ότι εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα συγκεκριμένο. Τι θα κάνετε, θα δώσετε παράταση, γιατί αυτή τη στιγμή η νομοθεσία είναι μέχρι 31 Αυγούστου και πρέπει όλοι να εναρμονιστούμε. Ναι. Μου λέει Δήμαρχε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συζητήσει, όμως εδώ είναι εύλογο αυτό το ερώτημα που μας θέτεις και αν προχωρήσετε και ο ιδιοκτήτης δείξει μια πρόθεση ότι κάνει κάποιες εργασίες, εμείς ας πούμε σε αυτούς που έχουν προχωρήσει θα δώσουμε κάποια μικρή παράταση για να εναρμονιστούν πλήρως. Mm-hmm. Άρα αφού πήρα αυτή τη διαβεβαίωση ότι μπορούμε να το προσπαθήσουμε, εγώ ίδιος ασχολήθηκα προσωπικά μαζί με τον πρόεδρο τον Σωτήριο τον Χριστούλη και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου τον Πέτρο τον Γείτονα
που είμαστε σε άριστη συνεργασία και έχουμε δείξει, ας πούμε, και αυτό και το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στη διαχείριση αυτών των ζητημάτων. Και πήγα προσωπικά και βρήκα και τον ιδιοκτήτη του κτηρίου μαζί με, με τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας και τον ενημερώσω με βάση του προεδρικού διατάγματος το τι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Και εδώ λέω το εξής, ότι μπορεί και ο ίδιος να μην είχε την σωστή ενημέρωση ή μπορεί να υπήρχε παραπληροφόρηση προς τον ίδιο, χωρίς να φταίει ο ίδιος ή δεν ξέρω τι έγινε και δεν τόσο καιρό να έχει κάνει αυτά που έπρεπε. Ωραία. Ή δεν το έκανε. Αυτό όμως που δεσμεύτηκε μπροστά σε όλους μας είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεσμεύομαι ότι θα προβώ σε αυτές τις αλλαγές που λέει το προεδρικό διάταγμα. Άρα εμείς αυτό που μένει τώρα, μιας και το κτίριο έληξε μίσους μέχρι 31 Πέμπτου, αυτή τη βδομάδα θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου που προεδρεύει ο κύριος Χριστούλης. Θα πάρει την απόφαση για να βγει στον αέρα μια νέα διακήρυξη για να βρούμε ένα κατάλληλο κτίριο για παιδικό σταθμό στον Άγιο Σπυρίδωνα. Θα έρθει αυτός ο κύριος και θα πει ότι εγώ μπορώ να μετατρέψω το κτίριο υπεύθυνα εγγράφους, δηλαδή να το πει. Ουσιαστικά δηλαδή παραμένει στο ίδιο κτίριο, αλλά με τις προϋποθέσεις πρέπει να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός. Δεν ξέρω αν υπάρξει άλλο κτίριο, για να μην λέμε είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Μπορεί να υπάρξει, αν δεν ξέρω αν υπάρξει άλλο κτίριο, αλλά σε κάθε περίπτωση για το ίδιο κτίριο θα πρέπει να πει ότι εγώ δέχομαι να κάνω τις μετατροπές που απαιτούνται έτσι ώστε να συμμορφωθώ με το προεδρικό διάταγμα και να μενώμε. Αν το κάνει αυτό ο ίδιος, και βάζω το αν. Γιατί δεν ξέρω να πω, αν το κάνει αυτό και έρθει και κάνει τις αλλαγές, εμείς θα κάνουμε καινούργιο μισθωτήριο συμβόλαιο που θα ενοικιάσουμε το χώρο για το μέγιστο που μας επιτρέπει ο νόμος για να κάνουμε την σύμβαση αυτή και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Κύριε Δήμαρχε, εάν είναι ο ίδιος. Όμως, κύριε Ευαγγελίου, συγγνώμη λίγο για να προλάβω. Εάν όμως ο κύριος αυτός για τους δικούς του λόγους δεν μπορεί να κάνει ή δεν θέλει ή αλλάξει σκέψεις και δεν το κάνει, δεν μπορούμε να έχουμε κτίριο στον Άγιο Σπυρίδωνο. Άρα αναγκαστικά δεν είναι θέμα δημοτικής αρχής. Δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε τα παιδιά εκεί, δεν θα το κάνουμε σε ένα παράνομο κτίριο. Ναι. Τώρα, εάν υπογράψει ο ίδιος ιδιοκτήτης και παραμείνει ο ίδιος παιδικός σταθμός, το διάστημα των 3 μηνών, που είναι οι καλοκαιρινοί μήνες, μέχρι την επαναλειτουργία του παιδικού σταθμού, ουσιαστικά όχι, δεν είναι 3 μήνες, είναι πολύ λιγότερο. Ο χρόνος, τέλος πάντων, που απομένει, αρκεί για να γίνουν αυτές οι απαραίτητες εργασίες για να λειτουργήσει με ασφάλεια από το Σεπτέμβρη ο παιδικός σταθμός, κύριε Δήμαρχε? Καταρχήν, εμείς μέχρι 31 Αυγούστου θα είμαστε εκεί και θα έχουμε μισθωμένο το κτίριο και θα λειτουργήσουμε για να τελειώσει αυτή η σχολική χρονιά. Οι αλλαγές που απαιτούνται, κυρίως αν θέλετε, οι κατασκευαστικές αλλαγές είναι πολύ λίγες και μπορεί να γίνουν. Άρα, αρκεί ο χρόνος. Υπάρχει χρόνος. Το μεγαλύτερο θέμα, που δεν το ξέρω, αυτό είναι κυρίως θέμα της πολυδομίας, είναι η αλλαγή χρήσης που πρέπει να γίνει του κτιρίου σε κτίριο κατάλληλο για παιδικό σταθμό. Αυτό είναι που πρέπει να κάνει κυρίως. Τώρα, θα ήθελα και μία απάντησή σας όσον αφορά το γυμνάσιο, γιατί τότε οι κάτοικοι έκαναν λόγο ότι θα μπορούσε το γυμνάσιο να χρησιμοποιηθεί ως παιδικό σταθμός. Πληρούνται οι προδιαγραφές στο κτίριο του πρώην γυμνασίου για να μπορεί να λειτουργήσει ως παιδικό σταθμός? Μία ακόμη πρόταση, η οποία έπεσε στο τραπέζι, συζητήθηκε και αυτή. Όλα τα κτίρια, αν δαπανίσεις πολλά χρήματα, μπορεί να τα επαναφέρεις και να τα φέρεις στην κατάσταση που μπορεί να θέλεις. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με τους μηχανικούς που έκαναν επίσκεψη στο κτίριο, είδαν ένα πολύ παλιό κτίριο που οι τουαλέτες, παράδειγμα, είναι έξω από το χώρο. Άρα που δεν πάρα πλήρουνται οι αλλαγές. Ναι. Ήθελε δηλαδή κατά εκτίμηση των τεχνικών της υπηρεσίας γύρω στις 300.000 ευρώ και σίγουρα για να κάνουμε μελέτες και να δημοπρατήσουμε έργο και να κατασκευάσουμε και όπως κάναμε και στους Κωνσταγιούς, θα περνούσαν σίγουρα πάνω από δύο χρόνια. Mm-hmm. Άρα εκεί δεν θα μπορούσε να γίνει και σας λέω πάλι, ως σεβόμενοι αυτή τη στιγμή τα παιδιά και τους γονείς στον Άγιο Σπυρίδωνα, αλλά να δώσουμε 300.000 ευρώ για να είναι 4-5 παιδιά, 6-7 παιδιά σε ένα χώρο όταν δεν είναι υποχρεωτικό να έχουμε παιδικούς σταθμούς παντού, νομίζω ότι είναι μια συμφέρουσα έργο για το Δήμο Αρτιών, γιατί τα χρήματα του Δήμου Αρτιών δεν είναι δικά μου. Εγώ διαχειρίζομαι το δημόσιο χρήμα εδώ του Δήμου, αλλά πρέπει να κάνω έργα που μπορεί να έχουν κοινή ωφέλεια για όλους τους πολίτες. Άρα, με την ίδια λογική και στο Ναμώτο που έχει ένα σχολείο, να κάνουμε και ένα παιδικό σταθμό και ένα στο Κορφοβούνι και ένα αλλού. Δεν τελειώνει αυτή η δουλειά. Έτσι. Άρα, σας λέω το εξής, για να μην τα λέμε τώρα τα πράγματα που τα έχουμε βάλει σε μια σειρά. Εάν ο ιδιοκτήτης κάνει τις αλλαγές που του είπαμε και τον ενημερώσαμε, εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά από το Σεπτέμβριο και θα είμαστε εκεί για χρόνια. Η πλατφόρμα θα ανοίξει όταν είμαστε έτοιμοι, δηλαδή και τα παιδιά να γραφτούν κάπου αλλού, όταν θα ανοίξει και θα είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε την άδεια λειτουργίας,
θα μπορούν οι άνθρωποι από τον Άγιο Σπυρίδωνα που επιθυμούν να έρθουν στο παιδικό σταθμό στον Άγιο Σπυρίδωνα να μεταγραφούν και να έρθουν πάλι εκεί. Άρα είναι μια διαδικασία την οποία δεν πρέπει να ανησυχούν και προχωράμε όλα καλά. Και θέλω να πιστεύω και ο ιδιοκτήτης θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Είναι ένας άνθρωπος με κατανόηση, μας δεσμεύτηκε, θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Είμαστε δίπλα του και εμείς να τον καθοδηγήσουμε για ό,τι χρειαστεί. Και να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του νομικού, του Ιδιοκτήτου, πρόεδρο και το τοπικό συμβούλιο του Αγίου Σπυρίδωνα για την όλη διαχείριση της υπόθεσης. Κύριε Δήμαρχε, δηλαδή θα πρέπει να, οι γονείς με αυτό που λέτε τώρα να τα γράψουν τα παιδιά τους σε κάποιο άλλο παιδικό σταθμό. Και αν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, αν έχω καταλάβει σωστά, έως ας πούμε τα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτώβρη ή στα μέσα Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω πότε θα έχουν ολοκληρωθεί, τότε μπορούν να επαναγράψουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό του Αγίου Σπυρίδωνα. Κοιτάξτε, επειδή εξαρτιόμαστε από τις προθέσεις του ιδιοκτήτη και πόσο γρήγορα κινηθεί ο ίδιος, καταλαβαίνετε ότι αν απ' την άλλη κάνουμε το άλλο, ανοίξουμε εμείς την πλατφόρμα και γράψουμε τα παιδιά στον Άγιο Σπυρίδωνα, και μετά δεν είναι έτοιμος ο ιδιοκτήτης αυτά που πρέπει να κάνει για να βγάλει την νόμιμη άδεια λειτουργίας, καταλαβαίνετε ότι το αντίθετο αποτέλεσμα, το να πάνε κάπου αλλού αυτοί οι άνθρωποι μετά σε άλλο παιδικό σταθμό, είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο, λέτε εσείς. Να έχουν κλείσει οι θέσεις και να μην μπορούν να κάνουν. Άρα λέμε καλύτερα να πάνε σε κάποιον άλλο παιδικό σταθμό, και όταν εμείς ανοίξουμε το Σεπτέμβριο, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι, τότε θα τα φέρουν σε εμάς και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κύριε Δήμαρχε, από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του και το πρώτο ειδικό σχολείο και το πρώτο νηπιαγωγείο ή όχι, το πρώτο ειδικό νηπιαγωγείο? Κοιτάξτε, η πρόθεσή μας είναι να ανοίξει το Σεπτέμβριο. Το κτίριο, μάλλον η κτηριακή εγκατάσταση, ολοκληρώνεται με γουργούς ρυθμούς. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου επιβλέπει το έργο αυτό. Και εμείς τώρα στον αέρα βγάλαμε τον εξοπλισμό του ειδικού σχολείου για να μπορέσουμε να το εξοπλίσουμε και να είμαστε καθόλου έτοιμοι. Θέλω να πιστεύω ότι το Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι εκεί, και σας λέω και σε συνεννόηση, μάλλον γενικότερα, με τους διευθυντές των σχολείων, ή αν θέλετε, ας πούμε, διευθυντές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και με τον κύριο Καμπουράκη, τον διευθυντή της περιφέρειας στην εκπαίδευση. Έχουμε μια άρρηστη συνεργασία, γιατί μπορούμε να ιεραρχούμε προβλήματα και να τα έχουμε στο σωστό χρόνο. Και τι λέω γι' αυτό, ότι και αυτό το έργο τώρα το μεγάλο του ειδικού σχολείου, που είναι ένα πρότυπο κτίριο σε επίπεδο Ηπείρου, έτσι, είναι πραγματικά ένα κόσμημα για την περιοχή μας που θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μαθητές ΑΜΕΑ, αλλά και οι υποδομές οι σχολικές, όσον αφορούν δηλαδή και τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή δημοπρατούμε μέσα στο καλοκαίρι και τα έχουμε εντάξει στο Τρίτσι, δηλαδή έχουμε στείλει την πρόταση για 1 εκατομμύριο στο Τρίτσι για 2 εργολαβίες που αφορούν και αύλιους χώρους αλλά και εγκαταστάσεις στα θέματα πυρασφάλειας, υγιεινής και την βελτίωση των συνθήκων των σχολικών συγκροτημάτων. Προσπαθούμε, αλλά αυτή είναι μια εργολαβία 1 εκατομμύριο. Είναι η παιδική σταθμή που σας είπα, που τρέχει 900.000 ευρώ, αλλά είναι και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολείων, ναι, που αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία της δημοπρασίας, και αναφέρομαι στα σχολεία στη Χαλκιάδες, Καλαμιά και Άγιο Σπυρίδωνα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ. Παράλληλα, εμείς δεν είναι ότι σταματάμε εκεί. Όλα τα σχολεία θέλουμε να το θωρακίσουμε ενεργειακά και ήδη δρομολογούμε μελέτες για πάρα πολλά σχολεία στην περιοχή μας, έτσι ώστε στα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ να ενταχθούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Αλλά θυμίζω ότι και στο πρώτο δημοτικό σχολείο και στο πρώτο γυμνάσιο, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, το GOAL-ZEB, εκεί κάνουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις με αβαθή γεωθερμία, με αλλαγή οικοφωμάτων, και το βλέπουμε συνολικά. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η όλη αυτή δουλειά που γίνεται στο κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι καλές σχολικές υποδομές δίνουν στα παιδιά μας την δυνατότητα να περνάνε ευχάριστα και όπως πρέπει σε ένα σχολικό χώρο. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω. Τι γίνεται με το Open Mall, με τις διαδικασίες για το Open Mall? Προχωρούν οι διαδικασίες ή υπάρχουν καθυστερήσεις, κύριε Δημαρχέ? Κοιτάξτε, το Open Mall υπογράψαμε την σύμβαση με τον μελετητή την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς τώρα πιστεύω σε 2 μήνες θα είμαστε έτοιμοι να μας υποβάλουν την πρότασή τους, την ολοκληρωτική, για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο. Αφορά το πεζοδρομημένο κομμάτι. Απλά σε αυτή τη φάση εμείς είχαμε βάλει τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα που αφορούν όλο το πεζοδρομημένο κομμάτι. Τα χρήματα όμως που είναι για την κατασκευή του πεζοδρόμου είναι 1.100.000, που σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να δημοπρατήσουμε, λαμβάνοντας υπόψη και τις εκπτώσεις που δουλεύει η αγορά, ένα έργο στα 2 εκατομμύρια. Όμως, για να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε όπως πρέπει όλο το πεζοδρομημένο τμήμα
της Άρτας θα χρειαστούμε γύρω στα 8 εκατομμύρια σύμφωνα με τους μελετητές. Άρα η πρόταση του Open Mall έχει δύο σκέλη. Έχει το Open Mall Α που θα είναι ο κεντρικός πεζόδρομος στην Άρτα, που θα είναι στα πλαίσια του ενταγμένου έργου του ΕΣΠΑ, και θα είναι και το Open Mall Β που θα ολοκληρωθεί η μελέτη και θα κοιτάξουμε να αναζητήσουμε χρηματοδότηση στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως το Ταμείο Ανάκαμψης θα προσπαθήσουμε, σύμφωνα με τα λεγόμενα δηλαδή των ανακοινώσεων που έχουν βγει, να εντάξουμε και το εκθεσιακό κέντρο στην πόλη μας. Δύο έργα τα οποία θα τα έχουμε οριμάσει και θα είμαστε έτοιμοι να αντλήσουμε χρηματοδότηση. Άρα, σε συνεργασία και πάω στο Open Mall με τον Εμπορικό Σύλλογο, με τα καταστήματα εκείνα που έχουν να κάνουν αλλαγές στις προσώπεις των καταστημάτων, θα αποδώσουμε ένα λειτουργικό χώρο για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ταυτότητα της πόλης μας στο κέντρο της πόλης μας. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.